στη δημοσιότητα έδωσε το Υπουργείο Μεταφορών ολόκληρο το πόρισμα της Επιτροπής για το έγκλημα των τεμπών. Το πόρισμα της Επιτροπής Εμπειρογνωμών αφορά τη διερεύνηση και ανάδειξη των συστημικών προβλημάτων και δυσλειτουργιών αναφορικά με το σιδηροδρομικό δυστύχημα με την πυρκαγιά που έλαβε χώρα στις 28 Φεβρουαρίου στην είσοδο της κοιλάδας των τεμπών. Το πόρισμα τη Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για τα ΤΕΜΠΗ παραδόθηκε την περασμένη Τρίτη στον Υπουργό Επικρατεία, αρμόδιο για τα θέματα υποδομών και μεταφορών, Γιώργο Γεραπετρίτη, και θα κοινοποιηθεί αρμοδίω στον Ισαγγελέα τον Λάρισα, που διεξάγει την ανάκριση με έτοιμα για άμεση δημοσιοποίηση του από το Υπουργείο. Με βάση το πόρισμα προκύπτουν σωρία στοχειών στους χειρισμούς από την πλευρά του Σταθμάρχη, με κυριότερη αστοχία το γεγονός ότι αν και όφιλε, με βάση την από τις 23 2022 έγγραφη εντολή της Διεύθυνσης Κυκλοφορίας του ΟΣΕ να χαράξει τη διαδρομή του Intercity 62 από τη Λάρισα προς νέους πόρους, υποχρεωτικά αυτόματα.